να ξεκινήσω με μία προφανή διαπίστωση. Και η προφανής διαπίστωση, η οποία είναι ομόθυμη διαπίστωση όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας και από την πλευρά των φοιτητριών, των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ, ότι τις τελευταίες τρεις μέρες γινόμαστε μάρτυρες μιας δυστοπικής εικόνας, μιας εικόνας η οποία δεν αρμόζει στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Τη Δευτέρα αντικρίσαμε ένα κάμπους πλημμυρισμένο από δακρυγόνα, με ένα σύννεφο δακρυγόνων να αιωρείται μέσα στο κάμπους και εργαζόμενοι οι οποίοι κινούνταν μέσα στο κάμπους να δακρύζουν από το νέφος δακρυγόνων το οποίο αιωρούταν επί ώρες μέσα στο κάμπους. Τη Τρίτη είδαμε τη μισή αστυνομική δύναμη της Θεσσαλονίκης να πλημμυρίζει την Πανεπιστημιούπολη. Μια δυσανάλογη παρουσία, επιθετικότητα, ένταση. Και την Τρίτη διαπιστώνουμε το lockout της Σχολής Θετικών Επιστημών. Πρακτικά δηλαδή, μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενοι, ερευνητές, δεν μπορούν να προσέλθουν στην εργασία τους, να προχωρήσουν την ερευνητική τους δουλειά, το εκπαιδευτικό τους έργο, και όλα αυτά, όπως ισχυρίζονται οι περιφερειακές αρχές, στο όνομα κατασκευής μιας βιβλιοθήκης. Κοιτάξτε να δείτε. Σε συνθήκες τέτοιας έντασης, αν ο σχεδιασμός των Βρετανικών αρχών ήταν ότι θα κατασκευάσει τη βιβλιοθήκη καταστέλλοντας και κινητοποιώντας επί μήνες, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντασης και μόνιμη σύγκρουση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την κατασκευή μιας βιβλιοθήκης, πραγματικά αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να αντέξει στην οποιαδήποτε κριτική. Η μόνος τρόπος για να αποδοθεί η βιβλιοθήκη στους φοιτητές και στα μέλη ΔΕΠ είναι η αποκλιμάκωση της έντασης. Και η αποκλιμάκωση της έντασης δεν γίνεται με τη μετατροπή του πανεπιστημιακού κάμπους σε ένα πεδίο συγκρούσεων και μάχης. Το οποίο σε τελευταία ανάλυση και δυναμητίζει τις σχέσεις μεταξύ φοιτητών και μελών ΔΕΠ και Βρετανικών αρχών και παρεμποδίζει ουσιαστικά την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία μέσα στο κάμπο. Γι' αυτό και λέμε ότι ο σκοπός της παρουσίας και το σχέδιο το οποίο εκτιλήσατε μπροστά μας τις τελευταίες μέρες δεν έχει σκοπό να διευκολύνει την κατασκευή της βιβλιοθήκης όπως ισχυρίζονται οι βρετανικές αρχές. Η κοινή λογική εξηγεί ότι ο βασικός στόχος αυτού του οποίου βιώνουμε τα τελευταία 24 ώρα, αλλά και τους προηγούμενους μήνες μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι η επέδωση ενός κλίματος αστυνομοκρατίας και καταστολής. Ένα κλίμα αστυνομοκρατίας και καταστολής, το οποίο προετοιμάζει την έλευση της πανεπιστημιακής αστυνομίας το αμέσως επόμενο διάστημα. Ένα κλίμα αστυνομοκρατίας και καταστολής, το οποίο είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να περπατήσει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για μετατροπή του Πανεπιστημίου σε Πανεπιστήμιο ΑΕ, με επέκταση και διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, στα μεταπτυχιακά, στην έρευνα. Σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο επιχείρηση η καταστολή είναι υποχρεωτική, η περιστολή των εργασιακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία αυτού του Πανεπιστημίου ΑΕ. Ξεκαθαρίζουμε μαζί με τους εργαζόμενους, με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι δεν θα παραμείνουμε απαθείς σε αυτό το κλίμα της αστυνομοκρατίας. Με μαζικούς, ανοιχτούς, οργανωμένους αγώνες θα διεκδικήσουμε το αυτονόητο, την ενίσχυση δηλαδή του δημόσιου, δωρεάν, δημοκρατικού πανεπιστημίου, με ελεύθερη διακίνηση ιδεών, με ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων. Απαιτούμε να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις από το πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζει η Σύγκλητος. Η Σύγκλητος πρέπει να πάρει θέση και πρέπει να πάρει τη θέση που απαιτούν οι φοιτητικοί σύλλογοι, που απαιτούν οι εργαζόμενοι, που απαιτούν οι διδάσκοντες, οι καθηγητές. Αυτό το σκηνικό έντασης που προσπαθούν να στήσουν ευνοεί μόνο τους δικούς τους σχεδιασμούς και της κυβέρνησης. Οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν έχει κανένα συμφέρον από το σκηνικό έντασης που καλλιεργείται και μάλιστα η παρουσία μας τις προηγούμενες μέρες είναι που τους χάλασε τη σούπα. Που το αφαίνεται από τη μια μεριά ομάδες οι οποίες θα συγκρούονται, ξέρω εγώ, με τις δυνάμεις καταστολής, θα δημιουργείται ένα σκηνικό έντασης για κατανάλωση από τα μέσα ενημέρωσης. Η πρόφαση που χρησιμοποιούν ότι αφορά στη βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών καταραίει
από την κοινή λογική, γιατί εάν δουλεύουν μια μέρα παραμονή πρωτοχρονιάς, δύο μέρες το Πάσχα και άλλες δύο μέρες το 15 Αύγουστο, το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί σε καμιά 20ετία. Άρα λοιπόν προσχηματικά το χρησιμοποιούν προκειμένου το καλοκαίρι να έρθει και να πέσει σαν όριμο φρούτο η είσοδος της πανεπιστημιακής αστυνομίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ και σε άλλα δύο ιδρύματα. Εμείς τους λέμε ότι δεν θα τους περάσει. Σε αυτό το δυστοπικό σκηνικό που στείνουν και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες και πάει πίσω δεκαετίες ακόμα από τη διαδικασία της Μπολόνια, στο οποίο πανεπιστήμιο δεν χωράνε εργασιακά δικαιώματα, δεν χωράνε δικαιώματα των φοιτητών, δεν χωράνε πτυχία με αξία, εμείς λέμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, εμείς λέμε ότι θα συνεχίσουμε να παρεμποδίζουμε, εμείς λέμε ότι στην ημερήσια διάταξη θα βάζουμε τα δικαιώματα των φοιτητών και των εργαζομένων κόντρα σε κάθε σχεδιασμό της κυβέρνησης και της Πριτανίας. Έτσι θα συνεχίσουμε λοιπόν και το επόμενο διάστημα και να το βγάλουν από το μυαλό τους ότι θα χρησιμοποιούν τις περιόδους διακοπών για να εμπεδώσουν μια εικόνα η οποία μας ήταν άγνωστη τα προηγούμενα χρόνια στο Πανεπιστήμιο με τις δυνάμεις καταστολής και τους ασφαλίτες να σουλατσάρουν μέσα στο κάμπους όπως θέλουν. Οι Δυτικοί Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης καταγγέλουμε σήμερα από εδώ, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον αυταρχικό κατήφορο της κυβέρνησης που θέλει σε παραμονές της κατάθεσης του νέου νόμου πλαίσιο για τα ΕΗ να διαμορφώσει ξανά σκηνικό έντασης και αστυνομοκρατίας με σκοπό να σπείρει το φόβο και την τρομοκρατία ανάμεσα στους φοιτητές. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο και οι Βρυτανικές αρχές του ΑΠΙΘΙΤΑ επέλεξαν για ακόμα μία φορά με τρόπο άθλιο αλλά και γνώριμο ταυτόχρονα να εκμεταλλευτούν την απουσία της μεγάλης μερίδας φοιτητών από τις σχολές τους για να προβάρουν τα σχέδια εγκατάστασης αστυνομικών δυνάμεων στα πανεπιστήμια μας. Τα ίδια σχέδια που για ακόμα μία φορά οι φοιτητές δηλώνουν ότι θα μείνουν στα χαρτιά. Καλούμε τους συμφοιτητές μας να σκεφτούν. Το πανεπιστήμιο που μόνοι τους σχεδιάζουν φέρει λουκέτα και συγχωνεύσεις τμήματων, εξισώσεις πτυχίων και ανύπαρκτη φοιτητική μέρημνα, μισοκαταρτισμένους, φθηνούς και ευέλικτους αποφύτους. Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο δεν μπορεί παρά να έχει την καταστολή σαν φυσιογνωμικό του χαρακτηριστικό. Οι εξελίξεις πρέπει να σημάνουν συναγερμό. Ο προβληματισμός, η οργή και η αγανάκτηση όλων μπροστά στις αποκρουστικές εικόνες της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια μας να γίνει μαζική και οργανωμένη απάντηση που θα ακυρώσει τα σχέδιά τους στην πράξη. Απαιτούμε να αποσυρθούν εδώ και τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις από το ΑΠΙΘΙΤΑ, να μην κατατεθεί ο νέος νόμος πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Για τρίτη μέρα η αστυνομία είναι εδώ μέσα. Χθες μάλιστα προχώρησε και σε ρήξη χημικό, σε συλλήψη φοιτητών και ούτω καθεξής. Όλο αυτό πραγματοποιείται με τη συνένεση της Βρετανίας, όπως αποδείχθηκε και χθες, που φοιτητικοί σύλλογοι είχαμε πάει εκεί πέρα να συνομιλήσουμε με τις Βρετανικές αρχές, να καταδικάσουμε το τι συμβαίνει και να ζητήσουμε την άμεση απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων. Εκεί πέρα, ο Βρετανός Παπαϊωάννου το μόνο το οποίο έλεγε είναι ότι η αστυνομία θα είναι εδώ μέσα για όσο χρειαστεί να είναι μέσα, εννοώντας ότι μπορεί να είναι SAE. Και σήμερα, μάλιστα, πάλι που φοιτητικοί σύλλογοι παρεμβήκαμε την ώρα της συγκλήτου, που μας δόθηκε ένα 15 λεπτό μόνο να πούμε τα αιτήματά μας και τις αποφάσεις μας, κανένας εκεί μέσα δεν είπε τίποτα άλλο, πέραν από το ότι είμαστε φασίστες που προσπαθούμε να επιβάλλουμε τις αποφάσεις μας, το ότι είμαστε μειοψηφίες, ότι ο λόγος μας δεν μετράει και ότι θα συνεχίζουν να αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς. Όλο αυτό αποτελεί μια συντεταγμένη προσπάθεια. Εδώ και χρόνια προσπαθούν να παρομοιάσουν το άσυλο ως ένα άσυλο ανομίας και πραγματικότητας και γι' αυτό φέρνουν τους αστυνομικούς και τους αφήνουν εδώ μέσα να αλωνίζουν. Για μας όμως το άσυλο δεν είναι αυτό το οποίο προσπαθούν να δείξουν. Εμείς δεν είμαστε εγκληματίες. Το άσυλο είναι οι καθημερινοί αγώνες οι οποίες δίνουμε οι φοιτητές εδώ μέσα. Άσυλο είναι ο αγώνας τον οποίο δίνουν οι φοιτητές του ΔΠΑΕ, που εναντιώνονται ενάντια στις συγχωνεύσεις και στην κατάρτιση των τμήματων τους.